Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο σοσιαλισμό και ο τίτλος της είναι «Σοσιαλισμός Κομμουνισμός από το Βασίλειο της Ανάγκης στο Βασίλειο της Πραγματικής Ελευθερίας». Ξαναγώντας κάπως σύντομα τα ταμπλό τα οποία υπάρχουν στην έκθεση, ξεκινάμε με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα, πώς δηλαδή περνάμε από το ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο άλλο μέσω της Επανάστασης και πώς. Αποδεικνύοντας πώς όλες οι επαναστάσεις, το πέρασμα από το ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο άλλο, γίνεται με επανάσταση η οποία έρχεται πάντα να λύσει μια βασική αντίθεση του προηγούμενου συστήματος. Υπάρχει και η οθόνη στην οποία μπορούμε να δούμε το πέρασμα από το ένα σύστημα στο άλλο, είναι πιο αναλυτικά με επαναστάσεις της κάθε εποχής. Το βασικό όμως που πρέπει να απαντήσουμε, ειδικά στη συγκεκριμένη έκθεση και στο φετινό φεστιβάλ, είναι ακριβώς αν μπορεί να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, καταγραφή με στοιχεία για το κατά πόσο και τι ρόλο παίζει η εργατική τάξη στο σήμερα. Γιατί η εργατική τάξη είναι αυτή η οποία θα κάνει την επανάσταση για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Οπότε αναλύουμε αρκετά πράγματα σχετικά με τις δυνατότητες που έχει η εργατική τάξη, το πόσο αναπτυγμένη είναι αυτή πλέον στη χώρα μας. Όμως δεν μπορούμε να απαντήσουμε μόνο αυτό. Πρέπει ακριβώς να συζητήσουμε γιατί αυτή τη στιγμή όχι απλά μπορεί να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός γιατί έχουμε την εργατική τάξη, αλλά γιατί υπάρχουν κατάλληλες υποδομές τόσο συνολικά στην Ελλάδα όσο και στην κεντρική Μακεδονία. Υποδομές που έχουν να κάνουν με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, το λιμάνι, τα αεροδρόμια της ίδιας της χώρας, με τον ορυκτό πλούτο, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταποίηση των τροφίμων, που δείχνουν ακριβώς ότι η Ελλάδα είναι και μπορεί να γίνει αυτάρκης και να είναι αυτάρκης στη σοσιαλιστική κοινωνία σε μια σειρά κλάδους που αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας ως εμπόδιο το καπιταλιστικό κέρδος, παρουσιάζεται ότι δεν είναι, με εισαγωγές προϊόντων από άλλες χώρες κλπ. Υπάρχουν μια σειρά αξιόλογες δυνατότητες στο σήμερα που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την πληροφορική, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις κατασκευές, το πώς δηλαδή μέσα από τα big data, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ χρόνο στις κατασκευές, παραδείγματος χάρη στο να κατασκευάσουμε κάτι, στο να χτίσουμε κάτι κλπ. Όμως το βασικό είναι ότι όλες αυτές οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται προς όφελος του λαού, δηλαδή δεν έχουν την κατεύθυνση την οποία εμείς θέλουμε, γιατί κάποιοι συγκεκριμένοι μονοπωλιακοί όμιλοι και τα κέρδη των καπιταλιστών μπαίνουν εμπόδιο. Ακριβώς αυτό θέλουμε να πατήσουμε μέσα στην έκθεση για να εξηγήσουμε και το τι συμβαίνει στο σήμερα. Το πώς δηλαδή την ίδια ώρα που οι καπιταλιστές αυγατίζουν πραγματικά τα κέρδη τους, η εργατική τάξη λιμοκτονεί. Μεταφορικά και κυριολεκτικά όμως, ειδικά τώρα και με τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του φυσικού αερίου που έχει τετραπλασιαστεί η τιμή του και είναι ένα από τα βασικά υλικά, ας το πούμε έτσι, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα σε πάρα πολλούς κλάδους. Και αυτό βασικό που πρέπει να σταθούμε είναι το καθοριστικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη στο να παραχθούν όλα τα προϊόντα, δηλαδή η κοινωνικοποίηση της εργασίας. Την ίδια ώρα όμως που οι καπιταλιστές επιλέγουν το ποιοι τομείς θα μείνουν ανοιχτοί, ποια εργοστάσια θα μείνουν ανοιχτά και ποια εργοστάσια από την άλλη θα κλείσουν. Οι δυνατότητες λοιπόν, η κοινωνικοποίηση της εργασίας μαζί με τις δυνατότητες της εποχής μας δείχνουν ότι είναι όριμες συνθήκες να περάσουμε στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Καθοριστικό όμως για να μπει εμπόδιο σε όλο αυτό είναι το αστικό κράτος, το ρόλο που αυτό παίζει, το κατασταλτικό, από την άλλη το ρόλο, το πώς ιδεολογικά προσπαθεί να καταστήλει την εργατική τάξη και το ρόλο που παίζουν τα αστικά κόμματα, τα οποία ουσιαστικά μπερδεύουν περισσότερο την κατάσταση, εγκλωβίζουν δηλαδή περισσότερο κόσμο, ενώ κάτι τέτοιο στην ίδια τη σοσιαλιστική κοινωνία δεν θα γινόταν γιατί το κράτος, το σοσιαλιστικό κράτος και η εργατική εξουσία βασίζεται στον ίδιο το λαό, βασίζεται στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό ακριβώς και στο σοσιαλισμό μπορούμε να απαντήσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία, όπως άλλωστε υπήρξε ελευθερία και στη Σοβιετική Ένωση που οικοδομήθηκε. Στο σοσιαλισμό θα υπάρχει ελευθερία γιατί ο καθένας θα μπορεί τους νόμους τους οποίους ξέρει και γνωρίζει να τους χρησιμοποιεί για την κάλυψη των δικών του αναγκών, όπως είναι για παράδειγμα η εργασία, που αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 ώρα ενός. Μια κατάκτηση Σοβιετική Ένωση ήταν ότι δούλευαν 7 ώρα. Πόσο μάλλον να σκεφτούμε τώρα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, πόσο πιο γρήγορα θα γίνονται κάποιες δουλειές. Άρα, πόσο θα μπορεί να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος στην ίδια την σοσιαλιστική κοινωνία. Και μια σειρά προφανώς κατακτήσεις στη γυναίκα, στην παιδεία, στην υγεία, που το ίδιο το εργατικό κράτος θα βάλει μπρος και πλώρη για αυτά, που αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε. Καταλήγοντας και κλείνοντας σιγά-σιγά με την έκθεση, καθοριστικός είναι ο ρόλος του κόμματος, τόσο σήμερα, σε μη επαναστατικές συνθήκες, το ρόλο που παίζει στο κίνημα, το
πώς προσπαθεί δηλαδή να ενισχύσει την κοινωνική συμμαχία με την εργατική τάξη και τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα, αλλά καθοριστικός είναι ο ρόλος του κόμματος και στην ίδια, στις ίδιες επαναστατικές συνθήκες όταν αυτές ξεσπάσουν, ώστε να κατευθύνει την εργατική τάξη για να κάνει τη σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά και στην ίδια την οικοδόμηση που θα υπάρχει κόμμα με σκοπό προφανώς να εξαλειφθούν οι τάξεις και από το σοσιαλισμό να περάσουμε στον κομμουνισμό, στην κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας. Στην έκθεση μπορούμε να δούμε άλλες δύο οθόνες, μία η οποία αναφέρεται στον καπιταλισμό και στο ρόλο που παίζουν οι αστείς στο σήμερα, και μία δεύτερη με στιγμιότυπο από τη ζωή της, από την καθημερινή ζωή, από καθημερινές σκηνές από τη Σοβιετική Ένωση, καθώς επίσης ερωτηματολόγια στο τέλος για το πώς φάνηκε η έκθεση και ένα βιβλίο εντυπώσεων. Η κεντρική κατασκευή της έκθεσης είναι αφιερωμένη στο πέρασμα από τη μια κοινωνία στην άλλη, με μια κόκκινη κλωστή που δείχνει το πώς ουσιαστικά αλλάζουν οι κοινωνίες, ποιες επαναστάσεις είναι αυτές που είναι, ποια επανάσταση είναι η κινητήριος δύναμη όπου προχωράει μπροστά την κοινωνία. Είναι εδώ η κεντρική κατασκευή που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει και τον τίτλο της έκθεσης. Πώς δηλαδή εν τέλει θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό. Η συμμετοχή του κόσμου τι σας λέει για την έκθεση αυτή? Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για την ξενάγηση και προφανώς για να αντιληφθούν καλύτερα και τι περιλαμβάνει η έκθεση, και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν ζητήματα μέσα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, όπως είναι οι υποδομές που μπορεί να υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα ή ο ρόλος της εργατικής τάξης στο σήμερα. Οι εντυπώσεις είναι θετικές προς το παρόν, τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ μας, και ελπίζουμε όλο και περισσότερος κόσμος να επισκεφτεί την έκθεση, να μας πει τη γνώμη του. Στο ερωτηματολόγιο γράφει κόσμος? Ναι, στο ερωτηματολόγιο απαντάνε όλοι οι περισσότεροι οποίοι περνάνε από την έκθεση, όπως επίσης και στο βιβλίο εντυπώσεων, που θα εκτιμήσουμε στο τέλος και εμείς τις αδυναμίες μας, αλλά και τα θετικά, ώστε... Χαρακτηριστικές ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο? Χαρακτηριστικές ερωτήσεις είναι το αν πιστεύουμε ότι ο κόσμος εν τέλει μπορεί να αλλάξει, αν η εργατική τάξη είναι αυτή η οποία θα κάνει την επανάσταση, αν στην Ελλάδα υπάρχουν οι δυνατότητες να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός και ποιες πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτές. Δηλαδή ερωτήσεις που φαίνεται και ότι ο κόσμος ίσως να μην πιστεύει ότι μπορεί να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός τόσο εύκολα, με όλα αυτά τα οποία ακούει προφανώς κλπ.